Άνοιγε τις πύλες του το 7ο Μπούντο Φέστιβαλ το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Ενιαίου Λυκείου στην Κομοτηνή. Μικροί και μεγάλοι λάτρεις των πολεμικών τεχνών θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τεχνικές στο φεστιβάλ. Σύμφωνα με τον συνδιοργανωτή υπεύθυνο του ΑΟ Θράξ, Ιωάννη Κάλφα. Θα διαρκέσει μία μέρα, είναι το Σάββατο 15 του μηνός, 15 Φεβρουαρίου. Θα είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Λυκείου. Σας περιμένουμε όλους. Ελπίζουμε να απολαύσετε την ημέρα. Θα είμαστε από τις 7 το απόγευμα εκεί πέρα και σας περιμένουμε όλους. Τι θα δούμε από εσάς, τι θα είναι αυτό που θα δούμε. Τεχνικές από το άθλημά μας, το kickboxing. Διάφορες τεχνικές θα παρουσιάσουμε. Μικροί και μεγάλοι. Σχολές και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα θα συμμετέχουν σύμφωνα με τον δεύτερο συνδιοργανωτή, εκπαιδευτή της ΑΠΟ Ανατολής, τον Αγισίλο Βασεξίδη, που σημείωσε ότι θα είναι ένα φοβερό σοου. Με τον συνάδελφο τον Γιάννη είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί και είναι και άλλοι συνάδελφοι, είναι και άλλες πολεμικές, συγγνώμη, και άλλες πολεμικές τέχνες, οι οποίες θα έρθουν και αυτές εκεί να μας καμαρώσουν, και οι δάσκαλοι και οι σχολές τους. Το θέμα είναι ότι φέτος είναι λίγο μικρό το Μπούντο Φέστιβαλ. Είναι το πιο μικρό Μπούντο Φέστιβαλ, το 7ο. Εγώ φταίω γι' αυτό μαζί με τον. Ο Γιάννης όχι τόσο, δεν φταίει τόσο. Εγώ φταίω κυρίως, γιατί δεν είχα τόσο το χρόνο φέτος να το κάνω, γιατί ξεκινάω κάτι καινούριο άλλο προσωπικό δικό μου. Δυστυχώς, ευτυχώς όμως είχα τον Γιάννη και μου λέει άστο πάνω μου. Κάθε χρόνο το κάναμε μαζί. Φέτος απήχα λίγο από το διοργανωτικό κομμάτι. Ας μην λέμε όμως μόνο τα αρνητικά, ας πούμε λίγο και τα θετικά. Το διοργανώνουμε η ΑΠΟ Ανατολή και ο ΑΟ Θράξ, δηλαδή ο Κάλφας, ο Ιωάννης και εγώ, Αγισίλος. Θα έρθουν σχολές και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Φέτος δεν θα φέρουμε εξωτερικό για τους λόγους τους οποίους προείπα. Θα έρθουν από Βόλο, από Αλεξανδρούπολη, Νευροκόπη, Βόλακα, Θεσσαλονίκη και εδώ Ξυλαγανία, Μάραντα, Κομοτηνή. Κομοτηνή είμαστε οι δυο μας οι σχολές. Πιστεύω ότι θα είναι ένα φοβερό σοου και δεν θα στερείται τίποτα από τα παλαιότερα. Για μας όμως, επειδή το ξέρουμε, είναι το πιο μικρό. Γιατί δεν έχουν έρθει από... Φέρναμε 15-20 διαφορετικές τέχνες. Φέτος έχουμε 10, ας πούμε, συλλόγους. Δεν έχουμε 20-25-23 που είχαμε πέρσι. Θα γίνεται μόνο μια επίδειξη ή θα είναι και κάποιος αναγώνας μεταξύ τους? Θα γίνει επίδειξη. Θα γίνει επίδειξη βασικά, ναι. Θα γίνει μια επίδειξη. Από όλα τα τμήματά μας. Από μικρών και μεγάλων. Θα είναι και μια παρουσίαση για όσους θέλουν να ασχοληθούν να επιλέξουν. Την τέχνη που τους αρέσει. Εκτός ότι κάνουμε μια παρουσίαση, δεν έχουμε αγώνες, κάνουμε μια παρουσίαση. Εκτός ότι θα έρθει κάποιος και θα δει, ας πούμε, και θα διαλέξει αυτό που ταιριάζει, θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα εξ αρχής ότι οι πολεμικές τέχνες δεν είναι ανταγωνιστές, δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχει στις πολεμικές τέχνες, στα μαχητικά αθλήματα, δεν υπάρχει αυτός ο κακός ανταγωνισμός του ότι εγώ είμαι καλύτερος, εσύ είσαι καλύτερος, τουλάχιστον μεταξύ μας και μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν και οι σύλλογοι, δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε 5-6 δάσκαλοι από την Κομοτηνή, είμαστε και καμιά 20 όλοι μαζί στην Ελλάδα, που έχουμε πιει και την πυρίτσα μας το βράδυ, έχουμε πιει και το καφεδάκι μας το πρωί και μιλάμε και ανταλλάσσουμε και γνώμες πάνω στις πολεμικές τέχνες στις οποίες ασκούμε, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Είμαστε υγιείς αθλήματα και υγιείς πολεμικές τέχνες, γιατί διαφέρει αυτό, μαχητικό άθλημα με πολεμική τέχνη, αλλά είμαστε μια αγκαλιά, είμαστε τελείως διαφορετικοί, αλλά νιώθουμε ότι είμαστε ίδιοι. Δηλαδή, είναι σαν να παίζεις βόλεϊ εσύ και εγώ ποδόσφαιρο. Δεν έχει να ανταγωνιστεί. Το ότι παίζονται και τα δύο με μπάλα δεν σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστές ή ότι πρέπει να κλείσεις εσύ, ας πούμε, για να ζήσω εγώ. Όχι, όλοι μαζί, μια αγκαλιά, μια γροθιά, πιο δυνατή από ποτέ, και έχουμε κάνει και την Ένωση Πολεμικών Τεχνών Θράκης. Πάμε πάρα πολύ δυνατά και τα κάνουμε όλα αυτά για να υπάρχουν περισσότερες διοργανώσεις στην πόλη μας. Έκκληση να συγκεντρώσουν στο φεστιβάλ παιχνίδια και σχολικά είδη για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, απίθυνε ο κύριος Βεσεξίδης. Ελπίζουμε να μας απολαύσετε. Ωραία. Σας περιμένουμε. Καλείτε τον κόσμο. Ναι. Να πούμε λίγο ημέρα και ώρα. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Είναι πίσω από το Κοσμόπολης, στο δεύτερο ενιαίο λύκειο, στο κλειστό γήπεδο. Κλειστό γήπεδο βόλεϊ ΑΕΚ, νομίζω είναι. Έτσι λέγεται. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Είναι ιαπωνικό σύστημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. 7 λέμε, 7 ξεκινάμε. Αν έρθει 7.30 θα χάσει μισή ώρα πρόγραμμα. Το αργότερο να ξεκινήσουμε και 10 και 4 ώστε να καλωσορίσουμε, να κάνουμε τον κόσμο. Όταν λέμε όμως 7 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα, εννοούμε 7, 7 και 5 έχει μπει ο εκφωνητής μέσα με το μικρόφωνο και λέει καλώς ήρθατε. Έχουν σβήσει τα φώτα και λέει καλά να περάσετε. Οπότε ας στηρίσουμε αυτό το ωράριο, γιατί κάθε χρόνο εμείς στηρούμε αυτό που λέμε και ο κόσμος έρχεται ένα μισά ώρα πιο μετά και χάνει το μισό πρόγραμμα και είναι κρίμα. Είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες. Αν μπει κάποιο μικρό ποσοστό, κάποιο ένα ευρώ ας πούμε, στην είσοδο μόνο για τους ενήλικες, θα είναι για τους σκοπούς ή της διοργάνωσης ή κάπου που θα δημοσιευτεί το που θα πάνε. Το συζητάμε με τον Γιάννη. Και αν θέλετε μπορείτε να φέρετε παιχνίδια και να στηρίζουμε τα παιδιά ΣΟΣ κάθε χρόνο, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ κάθε χρόνο και τους πάμε παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο, μολύβια, χαρτιά και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να μαζέψουμε.